Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των ξενοδόχων μετά τα 3 περιστατικά πνιγμού επισκεπτών από το εξωτερικό στη θάλασσα του Ρεθύμνου. Μια Ιταλίδα, ένας Γερμανός και ένας Νορβηγός ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και παθολογικά αίτια μέσα σε ένα 24ωρο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μανώλης Τσακαλάκης, αναγνωρίζει ότι φέτος το ναυαγοσωστικό έργο έχει αποδώσει καρπούς με την λειτουργία ιατρείου στην άμμο, όμως τονίζει ότι πολλές φορές οι τουρίστες δεν είναι συνεργάσιμοι. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 3 άτομα σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Παρόλο που ήταν εντός ωραρίου των ναυαγοσωστών, οι ναυαγοσώστες ήταν στη θέση τους, βοήθησε το πλοιάριο, βοήθησε και τα jet ski, τα παραπλέοντα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τους σώσουμε. Φύλακας άγγελος των Λουόμενων εδώ και 18 χρόνια, ο Χάρης Ντούρο, που δεν έχει χάσει ανθρώπινη ζωή στη βαρδιά του. Έχει φτάσει σε σημείο ακόμα και να λογομαχήσει με τουρίστες κάποιες φορές για να μην μπουν στη θάλασσα με αναρτημένη την κόκκινη σημαία. Επισημαίνει όμως ότι αυτό το ενδιαφέρον και η τακτική χρειάζεται για να μην θρυνούμε ζωές. Δουλεύω εδώ 18 χρόνια, προσπαθώ κάθε φορά που έχουμε κακό καιρό να μην τις αφήνω τους ανθρώπους να πάνε να κολυμπήσουν. Παρόλο που αυτοί με το ένα ή το άλλο τρόπο προσπαθούν να πάνε να κολυμπήσουν, γιατί δεν ξέρουν, νομίζουν πως η θάλασσα είναι όπως κάπου αλλού που έχουν πάει, και εγώ προσπαθώ να τους εξηγήσω πως εδώ είναι διαφορετική η θάλασσα. Καθημερινά στην παραλία, άκαμπτος φρουρός και παντός καιρού και ο ναυαγοσώστης Γιώργος Περβολαράκης αναγνωρίζει ότι δεν είναι κάθε μέρα δύσκολη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, όμως δυστυχώς χάνονται ζωές στις παραλίες και από παθολογικά αίτια, αφού απερίσκεπτα οι λουόμενοι βουτούν στη θάλασσα μετά από κατανάλωση φαγητού ή και αλκοόλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάθε μέρα δύσκολες συνθήκες, αλλά στην περίπτωση της Φουρτούνας οι λουόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του ναυαγοσώστη, όπως τα σφυρίγματα και τα σήματα. Και σίγουρα οφείλουν να ξέρουν ότι το κολύμπι επιτρέπεται 2-3 ώρες μετά το φαγητό και ότι απαγορεύεται η κολύμβηση κατά τη διάρκεια, ας πούμε, χρήσης αλκοολούχων ποτών.